Πανιερότατε Άγια Λεμεσού, το βήμα είναι δικό σας πλέον. Χριστός Ανέστη. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί αυτές τις μέρες αυτές τις μέρες που βρίσκομαι στην ευλογημένη πόλη των Πατρών, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας και με την αγάπη με την οποία μας περιέβαλε, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε σήμερα σε αυτόν τον πάνσεπτον ιερό ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, και με την αγάπη του Πατρός Νεκταρίου και με την αγάπη όλων σας, που πραγματικά μας συγκινεί βαθύτατα, και ιδιαίτερα η παρουσία του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, που για μας τους Κυπρίους είναι ένας Άγιος που του τρέφουμε μεγάλη αγάπη. Και ο ίδιος Απόστολος Ανδρέας, όπως το λέμε εμείς στην Κύπρο, είναι ένας Άγιος ο οποίος συνδέεται και με την ιστορία της πατρίδας μας και με την μαρτυρική πορεία της, αφού το μοναστήρι του, το περιώνυμο, βρίσκεται ήδη υπό την κατοχή των Τούρκων, και το όνειρο όλο είναι μια μέρα να μπορούμε ελεύθεροι να επισκεπτόμαστε και να λειτουργούμε στη Μονή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, και προς τούτο παρακαλώ να εύχεστε να οικονομήσει ο Πανάγαθος Θεός τα προς το συμφέρον μας. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας, θα προσπαθήσω να πω λίγα λόγια προς πνευματική ωφέλεια όλων μας για αυτή τη μεγάλη αρετή, η οποία κατά ένα παράδοξο τρόπο εχαρακτηρίστηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας ως η μεγαλύτερη αρετή, παρόλο που η Γραφή, το Πνεύμα του Άγιον Διαστόματος του Αποστόλου Παύλου, ονόμασε ως μεγαλύτερη αρετή την αγάπη. Εν τούτης οι πατέρες δεν εδίστασαν να ονομάσουν μεγαλύτερη αρετή την διάκριση, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει περιφρόνηση, αλλά γιατί εάν το άκρον άωτον των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, σίγουρα ο δρόμος ο οποίος μας οδηγεί προς αυτήν κατά τέλειον τρόπον είναι ακριβώς αυτή η μεγάλη αρετή της διακρίσεως. Είναι γνωστός ο λόγος των Αγίων, ο οποίος λέγει των αρετών πασών μίζων η διάκριση σε στήν. Η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές είναι η διάκριση. Και αυτή η αρετή είναι η οποία χαρακτηρίζει τη ζωή των Αγίων ολόκληρη. Εάν θέλει κανείς να μάθει και να δει τι είναι η διάκριση, θα δει ότι οι Άγιοι έγραψαν πάρα πολλά περί αυτής. Ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αφιέρωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του θεοπνεύστου βιβλίου του, όπου μιλεί για την διάκριση και μας λέγει πολλούς ορισμούς της διακρίσεως, αλλά κυρίως κάτι το οποίο αφορά τη δική μας κατάσταση είναι ότι η διάκριση είναι δυνατότητα να γνωρίζει ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή
το θέλημα του Θεού. Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός δηλαδή να κάνουμε στην πορεία της ζωής μας? Και το θέλημα του Θεού είναι κάτι το οποίο συνεχώς ακούμε, συνεχώς λέμε, όπως θέλει ο Θεός, ό,τι θέλει ο Θεός, να κάνουμε το θέλημα του Θεού κτλ. Είναι κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο και η διάκριση είναι αυτή η αρετή η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε, να γνωρίσουμε ανά πάσα στιγμή ποιο είναι το θέλημα του Θεού σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση που έχουμε τώρα μπροστά μας. Καταρχάς πρέπει να γνωρίζουμε, αδελφοί μου, ότι ο Θεός έχει ένα θέλημα. Μόνο ένα θέλημα έχει ο Θεός. Είναι απλούν το θέλημα του Θεού. Το λέγει η Αγία Γραφή, ότι ο Θεός θέλει από μας ένα πράγμα. Θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ερθήν. Θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας Του. Το πώς θα εφαρμόσουμε εμείς αυτό το θέλημα του Θεού εναπόκειται στη δική μας ελευθερία και γι' αυτό φέρουμε και ευθύνη για αυτό το θέμα. Εμείς είμαστε που θα αποφασίσουμε πώς θα εφαρμόσουμε αυτό το θέλημα του Θεού περί της σωτηρίας μας. Δεν θα έρθει ο Θεός να μας πει τον τρόπο τον οποίο εμείς θα βαδίσουμε για να πορευθούμε προς σωτηρία. Εκτός και αν έχουμε τέτοια μέτρα απλότητος και αφοσίωσης των Θεών, όπου μη γνωρίζονται σε να κάνουμε, ζητούμε από τον Θεό την πληροφορία να μας δείξει τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο πράγμα, ούτε και ακίνδυνο για τα δικά μας μέτρα. Γι' αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε με γνώμονα τη δική μας θέληση και τη δική μας προτίμηση. Εξάλλου δεν είναι και εύκολο ο άνθρωπος να λέγει ότι θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Είναι κάτι που προς στιγμή μας προκαλεί μια δυσκολία. Τουλάχιστον από την προσωπική μου ζωή μπορώ να σας πω έτσι εξομολογητικά ότι όταν ήμουν νεότερος φοβόμουν το θέλημα του Θεού. Έλεγα μέσα μου, ιδίως όταν πήγαινα στο Άγιον Όρος φοιτητής και μου έλεγαν εκεί οι μοναχοί να γίνει το θέλημα του Θεού, ό,τι θέλει ο Θεός, άφησε τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού. Εντάξει, εξωτερικά δεν έλεγα τίποτα, αλλά εσωτερικά δεν το δεχόμουν. Γιατί έλεγα μέσα μου, αν ο Θεός θέλει κάτι που εγώ δεν το θέλω, τι θα γίνει μετά? Δεν είχα την δύναμη να παραδώσω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού. Γιατί δεν ήξερα βέβαια και νόμιζα ότι πιθανόν ο Θεός να θέλει κάτι που εγώ να μην το θέλω. Και αυτό με τρόμαζε. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να φέρει τον άνθρωπο σε αδιέξοδα. Ο Θεός ποτέ δεν μας φέρνει σε αδιέξοδα. Αντίθετα, ο Θεός είναι διέξοδος στα αδιέξοδα του ανθρώπου. Και ο Θεός είναι λύση στα άλλη τα προβλήματα του ανθρώπου. Και το θέλημα του Θεού πάντοτε φέρει στον άνθρωπο πολύ χαρά και πολύ ειρήνη μέσα στην ψυχή του. Και δεν υπάρχει περίπτωση το θέλημα του Θεού να είναι για μας κάτι το οποίο θα μας δημιουργήσει ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Αλλά ασφαλώς και αυτό το θέλημα του Θεού δεν είναι εύκολο να το ξεχωρίσουμε στην πορεία της ζωής μας. Και ιδιαίτερα όσο είμαστε ακόμα αρχάριοι στην πνευματική ζωή, αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερα για μας δύσκολο. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, πώς μπορούμε να το ξέρουμε? Για να μην πλανόμαστε, ο Θεός μας έδωσε αντικειμενικά κριτήρια. Μας έδωσε τις εντολές Του. Οι εντολές του Θεού είναι αυτές που μας δείχνουν τον δρόμο και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να τηρήσουμε αυτό που θέλει ο Θεός, δηλαδή να πετύχουμε τη σωτηρία μας, τον αγιασμό, την θέωσή μας,
να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας από τα πάθη και τις αμαρτίες μας και να απολαύσουμε αυτή την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Οι εντολές του Θεού είναι σαφείς. Μπορούμε να πούμε ότι εάν εμείς ήμασταν υγιείς άνθρωποι πνευματικά, δεν χρειάζονταν οι εντολές του Θεού, δεν χρειάζονταν να μας δώσει ο Θεός εντολές, αλλά μας τις έδωσε ακριβώς επειδή είμαστε ασθενείς, είμαστε εμπαθείς, κρίνομαι με βάση τα πάθη μας και τις επιθυμίες μας. Γι' αυτό ο Θεός δίδει τις εντολές Του, για να μπορούμε να έχουμε αντικειμενικά κριτήρια. Αλλά θα πει κάποιος ότι δεν είναι πάντοτε οι εντολές του Θεού τόσο ξεκάθαρες στις διάφορες λεπτομέρειες της προσωπικής μας ζωής. Έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, να επιλέξουμε κάποια πράγματα. Έχουμε να επιλέξουμε έναν τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα. Δεν λέει περί αυτού κάτι το Ευαγγέλιο. Πού να ξέρουμε πώς είναι αυτή τη στιγμή το θέλημα του Θεού. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να το ανακαλύψει αυτό το πράγμα. Αυτό γίνεται μέσα από την ερώτηση των πατέρων μας, των αδελφών μας, μέσα από τη συμβουλή. Ο άνθρωπος συμβουλευόμενος, ερωτώντας, μέσα σε πνεύμα ταπεινώσεως, δέχεται αυτόν τον λόγο ως εκ στόματος Κυρίου και προχωρεί να εφαρμόσει αυτήν την εντολή του Θεού, προκειμένου να επιτύχει στη ζωή του αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο για αυτόν τον ίδιο, για αυτό το οποίο υπάρχει ο άνθρωπος, δηλαδή το σκοπό της ύπαρξής του. Και για ποιο λόγο είναι ανάγκη αυτά τα πράγματα να γίνονται? Γιατί διαφορετικά μπορεί ο άνθρωπος να ταλαιπωρείται στη ζωή του και να κουράζεται χωρίς να έχει αποτελέσματα. Λέει κάπου στον Εγεροντικό ένα ωραίο λόγο ότι πολλοί, λέει, εσύντριψαν τα σώματά τους μέσα στην άσκηση, αλλά διατομίες χικαίνε αυτούς διάκριση, γιατί δεν είχαν διάκριση, δεν μπορούσαν δηλαδή να ξέρουν ποιον δρόμο να βαδίσουν σε αυτόν τον δρόμο της ασκήσεως, απολέστησαν. Όχι μόνο δηλαδή δεν είχαν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, αλλά εχάθηκαν κιόλας οι άνθρωποι αυτοί, διότι δεν είχαν τη διάκριση, δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς πρέπει να χειριστούν τα διάφορα πράγματα που ήταν μπροστά τους, και παρασυρώμενοι από τα πάθη και τις επιθυμίες τους, είτε από τα δεξιά μέσα από την καινοδοξία, τον εγωισμό και την ίση, είτε εξ αριστερών από την αμέλεια και την κακή διάθεση την οποία κάθε άνθρωπος κουβαλά μέσα του, ευάδισαν δρόμον απολίας. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν ότι η διάκριση είναι κάτι το υπεράνω πάντων των άλλων αρετών, αφού αυτή είναι ο ασφαλής δρόμος, και όπως ονόμασαν το δρόμο αυτόν, μέση και βασιλική οδόν βάδιζε. Να βαδίζεις την μέση και την βασιλική οδόν, η οποία δεν κλείνει ούτε στα δεξιά ούτε στα αριστερά, αλλά σου παρέχει την ασφάλεια μέσα από την οποία θα βαδίσεις. Όμως στη δική μας καθημερινή ζωή, στην πρακτική μας ζωή, ή μόνο όλο που ζούμε κάθε μέρα μέσα στον κόσμο, και σίγουρα δεν έχουμε τα μέτρα των μεγάλων Αγίων να λαμβάνουμε από τον Θεό πληροφορία ανά πάσα στιγμή για το δικό του θέλημα, πώς μπορεί αυτή η διάκριση να είναι για μας πράγματι κάτι το χειροπιαστό, και ποια αποτελέσματα έχει στη δική μας ζωή? Μπορεί να είναι κάτι το χειροπιαστό, γιατί το θέλημα του Θεού γεννά μέσα στην καρδιά μας συγκεκριμένους καρπούς. Ο Χριστός μας είπε ότι όταν θέλετε να καταλάβετε τι συμβαίνει μέσα σας, τότε εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς.
Όπως ένα δέντρο, λέει ο Χριστός, θα το καταλάβεις από τους καρπούς του, αν είναι καλό δέντρο ή αν είναι άρρωστο δέντρο, από τους καρπούς που παράγει, έτσι και το τι έχεις μέσα σου θα το καταλάβεις από τους καρπούς που έχει η καρδιά σου. Εάν μέσα στην ψυχή σου υπάρχει χαρά, ειρήνη, αγάπη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότητα, εγκράτεια και όλη αυτή η καρπή του Αγίου Πνεύματος, τότε υπάρχει μια εγγύηση ότι βαδίζεις αυτήν την μέση και βασιλική οδόν. Εάν αντί αυτών μέσα στην καρδιά σου υπάρχει σκότος, σύγχυση, ακαταστασία, πονηρία, φιλονικία, έχθρα, κακία, ιδιοτέλεια, όλα αυτά τα σκοτεινά πάθη, τότε μη ψάχνεις να βρεις οτιδήποτε άλλο. Από τους καρπούς θα καταλάβεις ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι από τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν το Πνεύμα του Άγιου του Θεού να παράξει σύγχυση και ταραχή και σκοτισμό της καρδιάς όταν είναι παρόν. Οπότε υπάρχει στη ζωή μας αυτό το κριτήριο από το οποίο μπορεί να καταλάβει κανείς τι γίνεται μέσα από τη δική του καρδιά, μέσα από τη δική του ύπαρξη. Πολλές φορές το παρατηρούμε αυτό ακόμα και σε κύκλους εκκλησιαστικών ανθρώπων, όπου μέσα στην προσπάθεια να διασώσουν τρόπον την ατοκύρωση του Ευαγγελίου ή των κανόνων της Εκκλησίας, με έναν τρόπο αδιάκριτο προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτήν την προστασία, αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα είναι άκρος καταστροφικό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ήρθε μια φορά στο Γέροντα Παΐσιο ένας ιερέας και του λέει: «Γέροντα, εγώ στην εκκλησία μου είμαι πολύ αυστηρός, δεν δέχομαι αταξίες και παρεκκλήσεις. Εάν μπουν μέσα στην εκκλησία μου άνθρωποι ντυμένοι, ας πούμε, άσχημα, ή είναι άταχτοι, ή δεν μπαίνουν στη σειρά τους, ή δεν κάθονται στη θέση τους, ή τέλος πάντων κάνουν αταξίες, αμέσως πετάω έξω. Δεν δέχομαι εγώ καμία παρέκκληση. Όποιος αταχτεί και όποιος δεν μπαίνει στη σειρά, το βγάζω αμέσως έξω από την εκκλησία». Θα μπορούσε κανείς να πει ότι καλώς έπρατε ο ιερέας. Είναι καλό μέσα στην εκκλησία και πρέπει και ορθό να έχουμε τάξη, να είμαστε σοβαροί, να μπαίνουμε με ευπρέπεια και όλα τα απαραίτητα. Αλλά ο γέροντας του λέει: «Πάτερ μου, το να τους πετάξεις έξω εύκολο είναι. Το να τους βάλεις μέσα είναι το δύσκολο. Το να βγάλεις τον κόσμο έξω από την εκκλησία δεν χρειάζεται πολύ σκόπος. 2 λεπτά τον βγάζεις. Δεν χρειάζεται πολύ διαδικασία. Ο κόπος δεν είναι να τους βγάλεις έξω. Ο κόπος είναι να τους βάλεις μέσα». Οπότε βλέπετε έτσι πιο πρακτικά πως ένας άνθρωπος διακριτικός βλέπει όχι την εξωτερική κίνηση, αλλά το εσωτερικό αποτέλεσμα. Μια πράξη έξωσης των ανθρώπων δεν φέρει ειρήνη στην ψυχή των αδελφών μας ούτε στη δική μας. Πράξη η οποία γίνεται χωρίς επίγνωση, χωρίς αυτό το πνεύμα του Ευαγγελίου, το οποίο παράγει όλους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, σίγουρα φέρει τα αποτελέσματα τα αντίθετα και έτσι βγαίνει από την διάκριση αυτή, από το σωστό χειρισμό, και μας οδηγεί μέσα σε λαθασμένα αποτελέσματα. Στη ζωή μας την καθημερινή οι πατέρες μας λένε ότι έχουμε μπροστά μας 4, ας πούμε, στάδια, 4 επίπεδα, 4 κινήσεις που πρέπει να κατευθυνθούμε. Η πρώτη είναι η σχέση μας προς τον Θεό. Αυτή η σχέση μας προς τον Θεό, η οποία είναι αναγκαία για όλους μας, είναι η φυσική κίνησή μας.
να αγαπούμε τον Θεό, να προσευχόμαστε, να κάνουμε έργα αρετής, να ζούμε την ζωή της Εκκλησίας που μας το διδάσκει ο Θεός. Και αυτή ακόμα η κίνηση, εάν δεν έχει διάκριση, μπορεί να δημιουργήσει λαθασμένα αποτελέσματα. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να δοκιμάσει πράγματα υπεράνω των δυνάμεών του. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι εγώ λέγει στους μαθητές του, επειδή είσαστε νήπια, σας επόντισα γάλα, δεν σας έδωσα κρέας. Γιατί δεν μπορεί να φάει ένα νήπιο κρέας? Δηλαδή δεν τους έδωσε πνευματική τροφή ισχυρή και στερεά, γιατί σίγουρα τα δικά τους μέτρα δεν ήταν τέτοια. Πολλές φορές βλέπουμε αδελφούς μας, οι οποίοι από μια καλή διάθεση ξεκινώντας προχωρούν στον δρόμο της αρετής, αλλά όμως βγαίνουν έξω από τα όρια και δημιουργούν προβλήματα στον εαυτόν τους και μπορεί να φτάσουν σε πράγματα τα οποία είναι και ακόμα και άρρωστα, γιατί δεν έχουν αυτή τη διάκριση και σίγουρα δεν έχουν και αυτή τη διάθεση να θέσουν τον εαυτό τους κάτω από την διακριτική πνευματική παρακολούθηση ενός έμπειρου πνευματικού πατρός, ο οποίος θα τους υποδεικνύει ανά πάσα στιγμή την μέση και βασιλική οδό, να μην έχουν ούτε υπερβολή ούτε έλλειψη. Γιατί και η υπερβολή και η έλλειψη, τα άκρα δηλαδή, όπως λένε οι πατέρες, εκ των δαιμόνων εσύ, τα άκρα τα οποία μπορεί να είναι στην πνευματική μας ζωή, είτε υπερβολή είτε έλλειψη, ασφαλώς δεν είναι από τον Θεό, είναι δαιμονικά, είναι εκ του εχθρού της σωτηρίας μας και φέρουν σύγχυση και σκοτισμό μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Το άλλο επίπεδο είναι ο εαυτός μας. Έχουμε μια σχέση με τον εαυτό μας. Αυτή η σχέση με τον εαυτό μας, εάν δεν είναι σχέση διακρίσεως, θα φέρει και αυτή άρρωστα αποτελέσματα. Εάν είμαστε υπερβολικά φοβιτσάριδες και ασχολούμαστε με τον εαυτό μας όλη μέρα, να μην αρρωστήσουμε, να μην κάνουμε, να μην φτιάξουμε χίλια πράγματα, όχι αυτό το λογικό, αλλά το παράλογο, αυτό που οι πατέρες ονομάζουν φιλαυτία, μια υπερβολική φιλαυτία, ή από την άλλη πλευρά μια υπερβολική περιφρόνηση, τα άκρα δηλαδή, αυτό θα φέρει και στον εαυτό μας κακή χρήση και, όπως είπα προηγουμένως, μπορεί να συντρίψουμε το σώμα μας είτε στην άσκηση είτε στον αγώνα των πνευματικών, αλλά να μην φέρει αποτελέσματα, γιατί το σώμα, το οποίο είναι εργαλείο της ψυχής, καταστρέφεται και δεν μπορεί μετά να εξυπηρετήσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες τις οποίες πρέπει να έχει. Το άλλο επίπεδο είναι οι άλλοι άνθρωποι, οι γύρω μας άνθρωποι, οι αδελφοί μας, η οικογένειά μας, οι συνάδελφοί μας, ο κόσμος που συναντούμε κάθε μέρα στο δρόμο μας. Και αυτή η σχέση, ιδιαίτερα αυτή η σχέση, απαιτεί πάρα πολύ διάκριση. Βιώνουμε όλοι μας πάρα πολλά προβλήματα σήμερα στο χώρο της οικογένειας. Και αν κανείς ερευνήσει, θα δει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κακή διάθεση. Κανείς δεν θέλει να είναι η οικογένεια του προβληματική. Κανείς δεν θέλει να χωρίζει την οικογένειά του ή να την διαλύει. Αλλά όμως λαθασμένες κινήσεις, λαθασμένες νοοτροπίες, λαθασμένες συμπεριφορές τραυματίζουν μεταξύ μας οι σχέσεις μας και φέρουν δυστυχώς αποτελέσματα τα οποία δεν είναι καλά. Μπορεί εμείς να κινούμαστε με καλά ελαττήρια, αλλά όμως το αποτέλεσμα να είναι βλαβερό. Ας πούμε ότι, ένα παράδειγμα, ένας άνθρωπος διαβάζει τα βιβλία των πατέρων, τα γεροντικά, τα βιβλία τα ασκητικά. Είναι άνθρωπος που ζει στον κόσμο, έχει οικογένεια, έχει τα δεδομένα της κοινωνικής ζωής. Και λέει, ας πούμε, ένα παράδειγμα, αυτός ο λόγος του Αββά Ισαάκ, ότι υπερπάντα τη σιωπή να αγάπησου, να αγαπήσεις τη σιωπή και αν είναι δυνατόν να μην μιλάς και καθόλου.
αυτό το πράγμα που είναι τόσο σπουδαίο και σημαντικό, εάν το εφαρμόσει ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι του, φανταστείτε, θα διαλύσει την οικογένειά του. Εάν δηλαδή ο σύζυγος αποφασίσει να μην μιλά στη σύζυγό του, γιατί πρέπει να ασκήσει την αρετή της σιωπής, ή να μην μιλά στα παιδιά του, ή εάν ο ιερέας δεν μιλά στο πίμνιό του, στους πιστούς που είναι δοσμένοι σε αυτόν, γιατί πρέπει να κάνει σιωπή. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αδιάκριτος κίνηση προς τον αδελφόν του, που ενώ φαίνεται μεν εξωτερικά ότι έχει καλή προαίρεση, όμως το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πραγματικά καταστροφικό. Και έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν με καλή διάθεση, αλλά όμως δια το μη εσχικένε διάκριση πραγματικά κατέστρεψαν ακόμα και τις οικογένειές τους. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ εμείς οι εκκλησιαζόμενοι άνθρωποι, γιατί πολλές φορές γινόμαστε όχι καλές εικόνες προς τους αδελφούς μας, γιατί δεν δίδομαι αυτή την εικόνα τη σωστή του Ευαγγελίου εις τα παιδιά μας, εις τους μαθητές μας, τους φοιτητές μας, τους συναδέλφους μας, το σύζυγό μας και όλους τους άλλους. Έλεγε μια κυρία, τι πρέπει να κάνω στον άντρα μου για να τον βοηθήσω να έρθει στην εκκλησία. Τι να κάνει, πες μου πάτερ μου, τι να του λέω, τι να του πω, τι επιχειρήματα να του προβάλλω για να τον πείσω να έρθει στην εκκλησία. Νομίζω ότι εάν του μιλήσει κανείς με τα πολλά λόγια, σίγουρα θα τον κουράσει. Αν όμως του δείξει ότι η εκκλησία μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, πιο ταπεινούς, πιο σωστούς, πιο γλυκούς ανθρώπους, πιο ανθρώπινους, που επικοινωνούμε σωστά με τον άλλον άνθρωπο, τότε αυτό μιλά από μόνο του και δεν χρειάζονται πολλά λόγια και ο άνθρωπος θα βοηθηθεί. Δηλαδή αυτή η σχέση της διακρίσεως μπορεί να δώσει στον άλλον άνθρωπο τη σωστή εικόνα του Ευαγγελίου. Και το τέταρτο επίπεδο το οποίο οι πατέρες μας παραδίδουν είναι η σχέση μας με τον υλικό κόσμο, με τον κόσμο που μας περιβάλλει, με τις ύλες. Όλοι μας, παραδείγματος χάρη, έχουμε ανάγκη από τα χρήματα. Κανείς που ζει στον κόσμο δεν μπορεί να πει ότι ζει χωρίς χρήματα. Όλοι μας, και η Εκκλησία η ίδια και οι πάντες, χρησιμοποιούμε, γι' αυτό λέγονται και χρήματα, επειδή τα χρησιμοποιούμε. Όμως, εάν κολλήσει η καρδιά μας σε αυτά, τότε αμαρτάνουμε μέσα στο πάθος της φιλαργυρίας. Εάν πάλι τα περιφρονήσουμε και τα διαχειριζόμαστε αλόγιστα, τότε είμαστε μέσα στην αφασία της σπατάλης και η σπαταλώσα ψυχή, όπως λέγει ο Απόστολος, και ζώσα τέθνικε. Ο σπάταλος άνθρωπος που δεν μπορεί να οικονομήσει τα υλικά, πώς θα οικονομήσει τα πνευματικά? Είναι σαν κάποιον νεκρό ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η διαχείριση δηλαδή των υλικών πραγμάτων, του περιβάλλοντος κόσμου, του περιβάλλοντος μας, των ζώων. Βλέπετε σήμερα υπάρχει τόση μεγάλη ζωοφιλία, αδιάκριτος. Κανείς δεν είπε να μην αγαπούμε τα ζώα. Το λέγει και η Γραφή, αν ήρ δίκαιος η χτήρη ψυχά ζώων αυτού. Ο άνθρωπος του Θεού αγαπά τα ζώα, αλλά δεν υπερβαίνει το μέτρο, δεν αποκτά διαπροσωπικές σχέσεις με τα ζώα, δεν αναπτύσσει διαλόγους με τα ζώα. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, αλλά έγραφε ένα σύνθημα ωραίο η αναρχική. Κάποτε γράφουν κάποια ωραία συνθήματα, δυστυχώς το γράφω στους στίχους. Έλεγε λοιπόν ότι αν δεν πω το πρόβλημά μου στο σκύλο μου, σε ποιο θα το πω? Δηλαδή σκεφτείτε ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι το πρόβλημά του πρέπει να το μοιραστεί με το σκύλο του.
διερωτόταν σε ποιο θα το πει. Βέβαια είναι μια τραγωδία το να μην έχεις που να μιλήσεις και να σου έχει μείνει μόνο σκύλο σου. Αλλά και από την άλλη δείχνει το άμετρο, το αδιάκριτο της σχέσης μας με όλα αυτά που μας περιβάλλουν καθημερινά. Και όλα αυτά, αδελφοί μου, τι δείχνουν? Την ανισορροπία, την έλλειψη της αρμονίας, τη σύγχυση που υπάρχει μέσα στις ψυχές μας, που δεν είναι έργο του Θεού. Όταν ο Θεός είναι παρόν, τότε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει απόλυτη αρμονία, απόλυτη ισορροπία, υπάρχει μια ευκολία στη ζωή μας. Υπάρχει κάτι το οποίο μας απελευθερώνει. Ο Χριστός μας ελευθερώνει πραγματικά. Κάποτε ήρθε ένας άνθρωπος δυσκολεμένος, που ακόμα και τη σχέση του με τον Θεό την έκαμνε δύσκολη. Και όλες αυτές τις εντολές του Θεού και το Ευαγγέλιο και την ανάγκη να ζήσει πνευματικά τα περιέπλεκε μέσα του. Και άρχισε να μιλά στον γέροντα και να λέει διάφορα πράγματα. Του λέει ο γέροντας: δυο λεπτά με ζάλισες. Βρε παιδί μου, του λέει, ο Χριστός είναι οξυγόνο. Εσύ τον έκαμες διοξίδιο του άνθρακος. Με όλα αυτά που μου είπες, εγώ που σ' ακούω ζαλίστηκα. Φαντάζομαι εσύ που τα έχεις μέσα σου τι γίνεται. Μία σύγχυση είναι το αποτέλεσμα της απουσίας της διακρίσεως. Πώς γεννάται τώρα η διάκριση? Η διάκριση, όπως οι πατέρες μας λένε, είναι γέννημα της ταπεινώσεως. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να γίνει διακριτικός. Ο υπερήφανος ουδέποτε. Για ποιο λόγο? Γιατί ο υπερήφανος πάντοτε ακούει αυτό που του λέει ο λογισμός του. Αυτό που ο ίδιος πιστεύει για ορθό. Όχι αυτό που θα του υποδείξει ο άλλος. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να έχει ένα λογισμό για κάτι, αλλά ακούει τον αδελφόν του. Ακούει τι θα του πει ο άλλος. Λέει ένα ωραίο διήγημα στο γεροντικό ότι κάποιος αβάς είχε μια απορία σχετικά με ένα θέμα και είπε ότι θα ζητήσω από τον Θεό πληροφορία να δω τι θα κάνω. Ενίστευε ημέρες πολλές και αγρυπνούσε προσευχόμενος, αλλά ο Θεός δεν τον πληροφορούσε. Περνούσαν ημέρες και έφτασε σε τελή ανεξάντληση και όμως ο Θεός δεν απαντούσε. Τότε όταν είδε ότι δεν γίνεται τίποτα, λέει δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, τι θα κάνω τώρα, θα πάω να ρωτήσω τον γείτονα. Τον γείτονα αδελφό, ο οποίος είναι εδώ κοντά. Βγαίνει από το κελί του, κλείνει την πόρτα του και βάζει το κλειδί στην τσέπη και ξεκινά να πάει στο γείτονα. Μόλις ξεκίνησε, αμέσως ο Θεός τον πληροφόρησε. Και λέει, καλά, τόσες μέρες προσευχόμενος, γιατί δεν μου απάντησες? Λέει, διότι τώρα ταπεινώθηκες να ρωτήσεις τον άλλον άνθρωπο. Αυτό το βλέπουμε έντονα παντού, ότι ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος πράγματι μπορεί να αποκτήσει αυτή την ελευθερία της διακρίσεως. Δεν έχει προλήψεις, δεν έχει προκαταλήψεις μέσα του. Δεν είναι εκ των προτέρων τοποθετημένος, αλλά είναι εκ των προτέρων τελείως ελεύθερος και δέχεται και ακούει τον άλλον ακριβώς. Λέει ο Άγιος ο γέροντας Σοφρόνιος για τους πνευματικούς: όταν δέχεσαι άνθρωπος στην εξομολόγηση, πρόσεξε πολύ να μην έχεις μέσα σου καμία εκ των προτέρων τοποθέτηση για αυτόν τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, ώστε ο Θεός να σε πληροφορήσει τι θα του πεις. Εάν έχεις εσύ τοποθέτηση για αυτόν τον άνθρωπο, τότε το θέλημα του Θεού χάνεται και ομιλείς από το δικό σου μυαλό και με τις δικές σου προκαταλήψεις. Αν πούμε ότι έρχεται ένας άνθρωπος κοντά μου να εξομολογηθεί και εγώ λέω μέσα μου, α, αυτό το παιδί είναι πολύ καλό, κάμνει για ιερέας,
να τον πιάσω, να τον πείσω να γίνει ιερέας. Και δεν κάθομαι ελεύθερος να δω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και τι ζητά, αλλά έχω εκ των προτέρων τοποθέτηση μέσα μου, τότε σίγουρα ο Θεός δεν θα αποκαλύψει το δικό του θέλημα, αλλά τα πράγματα θα λειτουργήσουν ανθρώπινα. Είναι λοιπόν σημαντικό στον άνθρωπο να μην έχει μέσα του τις λεγόμενες προλήψεις, δηλαδή προκαθορισμένες θέσεις. Αυτό το πράγμα είναι σημαντικό κυρίως στην κοινωνική μας ζωή, γιατί δυστυχώς ο διάλογος, που είναι το πιο σημαντικό μέσο επικοινωνίας, δεν στηρίζεται τόσο στο να μιλάς τον άλλον, όσο στο να ακούεις τον άλλον άνθρωπο. Αλλά για να ακούσεις τον άλλον, πρέπει εσύ να είσαι ελεύθερος, να είσαι καθαρός, να αφήσεις τον άλλον να μιλήσει ακριβώς αυτό που θέλει. Και έτσι, ξεκάθαρος μέσα σου, θα δεις όχι μόνο αυτό που σου λέει, αλλά και αυτό που θα ήθελε να σου πει μέσα από τα λεγόμενά του. Είναι λοιπόν η διάκριση γέννημα της ταπεινώσεως. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος είναι διακριτικός. Ο υπερήφανος είναι εκ των προτέρων τοποθετημένος. Είναι εκ των προτέρων βιδωμένος σε ένα πράγμα. Έρχονται άνθρωποι πολλές φορές να ρωτήσουν κάτι. Σου λέει, πάτερ μου, πες μου τη γνώμη σου. Του λες κάτι και αφού μιλάς, σου λέει, εντάξει, ευχαριστώ που μου είπες, εγώ θα πάω να ρωτήσω και αλλού ή θα κάνω το άλλο μέχρι να βρει εκεί που θέλει. Στην Λεμεσό έχουμε και εμείς αυτό το ευλογημένο εντός εισαγωγικών έθνος των καρναβαλιών που έχετε και εσείς εδώ στην Πάτρα. Είναι ένα πρόβλημα ποιμαντικό και εκκλησιαστικό κτλ. Ήρθε ένα παιδάκι που το έφεραν οι γονείς του να με ρωτήσει να πάω στα καρναβάλια, να ντυθώ. Προσπάθησα κι εγώ να του εξηγήσω με καλό τρόπο ότι τα καρναβάλια δεν είναι μια γιορτή της Εκκλησίας. Δεν είναι κάτι που ανήκει στο ήθος των τέκνων της Εκκλησίας και αυτή η περίοδος που διανύουμε ιδιαίτερα πρώτης Μεγάλης Σαρακοστής δεν προσφέρεται για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Είπα λοιπόν, κάμπασα στο παιδί, κάμποσα, έβαλα όλα τα επιχειρήματα μου που είχα και δεν είχα να το πείσω. Με άκουγε το καημένο, το παιδάκι ήταν μικρό, τα είπα όλα, λέω, εντάξει, κατάλαβες? Μου λέει, κατάλαβα πάντα, αλλά εγώ θα πάω στα καρναβάλια. Μου μείνε και εμένα τα επιχειρήματα. Αυτό βέβαια είναι παιδάκι και δεν είναι τίποτα, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος είναι τοποθετημένος δεν μπορεί ποτέ να ακούσει τον Λόγο του Θεού, αλλά ούτε και να πει τον Λόγο του Θεού. Και ιδιαίτερα πρέπει να το προσέξουμε αυτό εμείς οι ποιμένες της Εκκλησίας, οι πνευματικοί πατέρες, να μην τοποθετούμαστε εκ των προτέρων έναντι των αδελφών μας, αλλά να κάνουμε αυτό που λέγει η Γραφή, ακούσομαι τι λαλήσενε μη Κύριος. Και για να μας μιλήσει ο Θεός πρέπει εμείς να είμαστε όλοι, όλος ακοή να είναι ο άνθρωπος, να μην έχει τοποθέτηση. Αλλά και μέσα στην οικογένεια ο πατέρας δεν θα μπορέσει να ακούσει ποτέ τα παιδιά του αν είναι εκ των προτέρων τοποθετημένος, γιατί ό,τι και να του πούν θα θέλει να τους βάλει εκεί που θέλει ο ίδιος. Και ο σύζυγος δεν θα ακούσει τον σύντροφό του, γιατί θα είναι εκ των προτέρων τοποθετημένος. Και ο ένας δεν θα ακούσει τον άλλο, γιατί θα είναι μέσα του βιδωμένος στις δικές του σκέψεις, στους δικούς του λογισμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε άβουλα όντα, δεν θα έχουμε τοποθετήσεις. Θα έχουμε τοποθετήσεις, δεν μπορούμε να μην έχουμε. Αλλά τι δεν θα έχουμε? Εμπαθή προσκόλληση στην τοποθέτησή μας. Οι Άγιοι ήταν τόσο ελεύθεροι άνθρωποι, όπου ανέπαυαν
τους ανθρώπους που πήγαιναν κοντά του, κοντά τους. Έγινοντο κλίνη αναπαύσεως για τον κάθε άνθρωπο και ο καλός πνευματικός πατέρας και ο καλός γονιός και ο καλός σύζυγος και ο καλός συνάδελφος είναι αυτός που αναπαύει τον αδελφό του. Εάν δεν αναπαύσουμε τον αδελφό μας, πώς αναπαύσουμε τον Θεό Πατέρα μας, πώς αναπαύσουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού? Και εάν χρειαστεί καμιά φορά και να λυπήσουμε το παιδί μας, είτε το πνευματικό μας παιδί, είτε το φυσικό μας παιδί, είτε το συνάνθρωπό μας, κάνοντάς το όχι εμπαθώς, αλλά γιατί δεν μπορούμε να παραβούμε την εντολή του Θεού και γίνεται ταπεινά και γίνεται με αγάπη, τότε και ο Θεός επεμβαίνει και δεν γίνονται τραύματα και δεν δημιουργούνται προβλήματα, αλλά επουλώνει ο Θεός τις δυσκολίες και τα πράγματα εξελίσσονται με έναν καλό και όμορφο τρόπο. Τελειώνοντας, αδελφοί μου, εθυμούμε ότι κάποτε στη Μονή Διονυσίου, όταν ήταν στο γυροκομείο, ο γέροντας Αρσένιος ο Σπηλαιώτης, ίσως να έχετε διαβάσει το βίο του, ένας σύγχρονος Άγιος γέροντας, απλοϊκός, αλλά πράγματι σοφός άνθρωπος, αλλά πολύ απλοϊκός. Πήγαμε να το δούμε με κάποιους πατέρες και του λέει ένας αδελφός εκεί, «Πες μας, παππού, ποια είναι η πιο μεγάλη αρετή?» Του λέγει ο παππούς, «Η διάκριση. Μίζων πασών των αρατών, η διάκριση». Του λέει ο άλλος, για να τον πειράξει τον παππούλη, του λέει, «Όχι, όχι», του λέει, «η αγάπη είναι». Του λέει, «η αγάπη, νομίζω κάτι είπανε και για αυτήν». Τόσο απλός ήταν, που περί της αγάπης νόμιζε ότι κάτι είχαν πει και για αυτήν. Ήτανε και είναι πράγματι θέσεις των πατέρων ότι των αρετών πασών μίζων η διάκρισης, γιατί η αδιάκριτος αγάπη ακόμα μπορεί να φέρει όλεθρο στον άνθρωπο. Και πολλές φορές τραυματιζόμαστε γιατί πάμε να κάνουμε χρήση των αρετών χωρίς την διάκριση. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος ένα ωραίο παράδειγμα για αυτή την αδιάκριτον αγάπη. Λέει, κοίταξε μια βάρκα, χωράει μέσα 12 άτομα. Αυτές οι βαρκούλες που είχαμε και πηγαίναμε στις σκήτες και στα μοναστήρια μας. Εάν από αγάπη, που γινόταν συχνά αυτή η αγάπη και πολλές φορές κοντέψαμε το πάθουμε, βάλεις μέσα 15 και 18, από αγάπη βέβαια θα το κάνεις. Αλλά το αποτέλεσμα θα πάνε όλοι στο βυθό. Γι' αυτό από αγάπη θα πεις στο άλλο, κοίταξε, αυτή η βάρκα χωράει 12 άτομα, μπορώ να πάρω μόνο 12. Από αγάπη δεν μπορώ να σε βάλω μέσα, γιατί μετά θα πνιγούν όλοι. Κάνε και εσύ λίγη υπομονή, να κάνουμε και με λίγη αγάπη περισσότερη, να έρθω δεύτερη φορά να σε πάρω. Εάν όμως μπεις μέσα, τότε ναι μεν θα επιτελέσουμε αγάπη, αλλά διακρισία θα μας βυθίσει και θα πάμε άφτανδροι στο βυθό και η καταστροφή θα είναι τεράστια. Έτσι, αδελφοί μου, τελειώνοντας, λέγομεν ότι σε αυτήν τη μεγάλη αρετή προϋπόθεση είναι ταπείνωση και ασφάλεια είναι ο άνθρωπος να βαδίζει πάντοτε στις εντολές του Θεού. Και εκεί όπου τα πράγματα δεν μπορεί να τα ξεκαθαρίσει, άσε ρωτά τους πατέρες της Εκκλησίας μας, άσε ρωτά τον πνευματικό του πατέρα να του δίδει τον δρόμο, τον ασφαλή της πορείας του. Έτσι ο άνθρωπος θα έχει μέσα του όλη την ισορροπία και την αρμονία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Θα έχει όλους αυτούς τους καρπούς και πάνω απ' όλα την ειρήνη την οποία ο Θεός φέρει στις δικές μας καρδιές όταν Αυτός είναι παρόν. Διότι όταν ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος κινείται μέσα στο φως του Θεού και είναι φωτιζόμενος όλος. Όταν ο Θεός είναι απόν, τότε έστω
και αν τα έργα του είναι καλά, εν τούτης η ψυχή του παραμένει μέσα σε βαθύ σκοτάδι της απουσίας του Θεού. Αυτό είναι και το κριτήριο με το οποίο μπορούμε να διακρίνουμε που βρίσκεται η δική μας κατάσταση. Ας ευχηθούμε ο Θεός να μας σκεπάσει, ώστε να βαδίσουμε το δρόμο της ζωής μας μετά πολλής διακρίσεως, να μην τραυματίσουμε ούτε τον εαυτό μας στη σχέση μας με τον Θεό, ούτε τους αδελφούς μας, ούτε την οικογένειά μας, ούτε κανέναν άλλο, γιατί ο άνθρωπος του Θεού όχι μόνο δεν τραυματίζει, αλλά θεραπεύει τα τραύματα των αδελφών του. Σας ευχαριστώ.